και κύριοι, από το στούντιο του The Caller, σε ακόμα μια εκπομπή αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές του κινήματος αλλαγής. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής, δικηγόρο στο επάγγελμα, να τα λέμε και όλα, τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα σας. Να είστε πάντα καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ και το επάγγελμα είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου. Σωστό. Όπως αυτό που φωνάζουμε τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι η ταυτότητά μας. Α, ωραία. Και γι' αυτό ξεκινάμε. Μου δίνετε κατευθείαν. Και γι' αυτό κάνουμε τη μάχη. Μου δίνετε κατευθείαν την πάσα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει, δηλαδή η επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, στο σύμβολο και στο όνομα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κίνημα αλλαγής να επιστρέψει σε αυτό που ήταν, εννοώ εφικτό και επικοινωνιακά αν μπορεί να γίνει και οικονομικά, νομικά και δεν ξέρω και κάποια άλλα ζητήματα. Αρθρογραφώ τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια και λέω ότι δεν αρμόζει σε μία παράταξη που άλλαξε την εικόνα της χώρας να είναι παρκαρισμένη. Mm-hmm. Παρκαρισμένη δυστυχώς με μία τρισυπόστατη εμφάνιση κομματική, ΠΑΣΟ, ΚΙΝΑΛ και ΚΙΔΙΣΟ και ΣΥΑ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν χωράει στην κοινή λογική. Mm-hmm. Χωράει μόνο στις θεότητες. Mm-hmm. Τριάς, ομοούσιων και χωριστών. Στην πολιτική όμως ζωή δεν χωράει και κανένας πολίτης, γιατί ποιος ο λόγος, τι είναι το ΚΙΝΑΛ. Και είναι ένα μόρφωμα το οποίο πέρα από τη τρισυπόστατη διάσταση και συνιστώσεις που έχει δημιουργήθηκε από δυνάμεις οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον. Ναι, αυτό ισχύει. Και ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος λοιπόν, άρα κρατάς και ποιες είναι οι αξίες του. Ποια είναι η ταυτότητα, η συλλογική συνείδηση για ταυτότητα ενός κόμματος. Είναι κόμμα με τρισυπόστατη κεφαλή. Mm-hmm. Παράδειγμα τώρα όποιος εκλεγεί θα είναι λέει ταυτόχρονα ΚΙΝΑΛ και του ΠΑΣΟΚ. Εάν ο κύριος Παπανδρέου εκλεγεί θα είναι τρισυπόστατος. Πρόεδρος στο ΚΙΝΑΛ, πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος στο ΚΙΔΙΣΟ. Είναι σοβαρά πράγματα. Μπορεί ο κόσμος να σε πάρει στα σοβαρά. Mm-hmm. Και ο κόσμος σήμερα το κόμμα δεν το θέλει σαν μια λέσχη ιδεών, απόψεων και πράσινα άλογα. Ο λαός θέλει ένα κόμμα το οποίο επιδιώκει την εξουσία, το οποίο επιδιώκει τη διακυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματά του, mm-hmm. για να λύσει τις ανάγκες. Για να μην είναι η Ελλάδα ψωροκόστενα, να μην είναι η Ελλάδα μια χώρα δανειζόμενη, να μην είναι μια Ελλάδα που να αντιμετωπίσει τον Τούρκο απέναντι και να τρέχει από εδώ και από εκεί για να πάρει φύλλα συμπαράστασης. Άρα λοιπόν για να φτιάξει μια χώρα ικανή mm-hmm. και ισχυρή που να σε σέβεται ο αντίπαλος, να μην χορεύει αυτή τη στιγμή στην Μεσόγειο Ερντογάν, σημαίνει ότι έχεις άνθρωπο, έχεις κόμμα στην εξουσία που κυβερνάει μαζί με το λαό και λέει κύριε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Έχεις κόμμα που είναι στην εξουσία και λέει κύριε το μεροκάματο δεν μπορεί να είναι 650 ευρώ. Mm-hmm. Δεν ζει ο άλλος με 650 ευρώ. Πεθαίνει. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή η ακρίβεια, η ανασφάλεια, αυτό το πράγμα που ζούμε σημερινά. Ασφαλώς ένα κόμμα όμως, όπως παρατηρώ σήμερα αν μου επιτρέπετε, το μεγάλο πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι το θέμα της ικανότητας διαχείρισης της εξουσίας. Το κεντρικό πρόβλημα. Και εκτιμάω ότι με Νέα Δημοκρατία από κεκτημένη ταχύτητα, επειδή κάποιοι ήθελαν να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Κατά την άποψη δεν την ψηφίσανε από επιλογή. Την ψηφίσανε όχι ως από οργή για τον τρόπο που πολιτεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είχα αρθρογραφήσει το 2017 έναν άνθρωπο και λέω όπως πολιτεύεστε κύριε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί σίγουρα είναι μια συγγενική ομάδα τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά στην πράξη θα φέρετε την παλινόρθωση της δεξιάς όπως και έγινε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν στο θέμα της διαχείρισης της εξουσίας έχουμε σήμερα ένα δίπολο. Έχουμε από τη μέρη της Νέα Δημοκρατία όπου κυβερνάει διαγγελμάτων. Mm-hmm. Τα πάντα τα αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Και μια μικρή, ας το πούμε, ομάδα πολιτική και τεχνοκρατική, οι οποίοι αποφασίζουν επί παντός επιστητού. Mm-hmm. Είναι τώρα για την πανδημία, τα περιφερειακά, οι περιφερειακές δομές του Υπουργείου Υγείας είναι ανύπαρκτες, δεν υπάρχουν. Δηλαδή οι θεσμοί δεν λειτουργούν πλέον.
Σε μια δημοκρατία όμως, όταν δεν λειτουργούν οι θεσμοί και η εξουσία βρίσκεται συγκεντρωμένη κατά αυτόν τον πρόσωπο στο ενός ανδρός αρχή, δεν μπορεί μια πολιτεία να πάει μπροστά. Mm-hmm. Πραγματικά δεν μπορεί. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή τη διακυβέρνηση, στο δίπολο μιλάω πάντα, κατά την άποψή μου δεν εισπράττει την όποια φθορά η οποία φαίνεται. Υπάρχει φθορά από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρει πού να πάει ο κόσμος. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν εισπράττει και το κοινάλι. Θα σας πω γιατί δεν εισπράττει. Δεν εισπράττει το κοινάλι γιατί είναι τρισυπόστατη θεότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω τρισυπόστατη θεότητα στη πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Το να βρω ευκαιριακές, συντηριακές συμμαχίες, εκλογικές, το βλέπω και εδώ και παραέξω στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά ως κόμμα που θέλει πραγματικά να διαμορφώσει στρατηγική εξουσίες, να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του λαού, δεν μπορεί με αυτές τις μορφές να φτάσει. Mm-hmm. Άρα για μένα είναι κεντρικό ζήτημα και αυτό είναι ένας από τους λόγους που με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί θα έλεγα για εμένα και οι έξι υποψήφοι είναι ικανότατοι. Μακάρι και οι έξι υποψήφοι δεν περισσεύει για μένα κανένας να πούνε την επαύριο όποιος και εκλογή, παιδιά πάμε πακέτο. Ότι δεν θα υπάρχει. Εάν γίνει αυτό, θυμηθείτε, εάν γίνει αυτό, κατά την άποψή μου, γι' αυτό και σε μια παρέμβαση που έκανα, λέω, το κυρίαρχο στοιχείο είναι να διαφυλαχτεί η ενότητα, γιατί την έχουμε ζήσει. Mm-hmm. Έγινε το προηγούμενο πείραμα, μόλις είδε ο Θεοδωράκης δεν βγαίνει, ο άλλος ο γραμματέας δεν βγαίνει, σκορπίστε σαν τα παιδιά του λαγού, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Γιαννόπουλος. Άρα λοιπόν το θέμα της ενότητας. Εάν υπάρξει ενότητα από τους υποψηφίους, και αυτή πρέπει να είναι μια δέσμευσή τους, να μην πει παράδειγμα αύριο μεθαύριο, αν δεν εκλεγεί ο κ. Παπανδρέου, ότι ξέρετε, παιδιά, εγώ έχω τον Κηδισσό, δεν συμφωνώ παράδειγμα αν πει ο Ανδρουλάκης ή ο Ροβέρδος, έχω το κόμμα μου και βλέπουμε πώς θα πορευτούμε. Mm-hmm. Μπορεί αύριο μεθαύριο, εκφράζοντας υποτίθεται την παπανδρεϊκή αριστερή συνείδηση που λέω εγώ, να πει, ξέρεις κάτι, θα πρέπει να δούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ πώς περπατάμε, για να εμφανιστεί, ας το πούμε, σε μια άλλη διάσταση. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα, λοιπόν, αν δεν εξασφαλιστεί η ενότητα, θα έχει πρόβλημα και θα είναι πύρια η νίκη όποιος και αν βγει. Mm-hmm. Εάν διασφαλιστεί η ενότητα, κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ μιλάω και το εννοώ, με τον πλούτο των ιδεών και αξιών, αλλά και την τεράστια εμπειρία που διαθέτει και σε σοφία θα έλεγα, δηλαδή σε ιδέες, προβληματισμούς, αλλά ταυτόχρονα και σε αξίες τις οποίες τις έκανε πράξη. Παράδειγμα, απέναντι στο Μητσοτάκη σήμερα, το λεγόμενο επιτελικό κράτος, μόνο η αποκέντρωση του ΠΑΣΟΚ, μόνο η αποκέντρωση του ΠΑΣΟΚ δίνει απάντηση δομική. Mm-hmm. Ότι λέει, κύριε, η πανδημία, δεν μπορεί οι περιφέρειες να κοιμώνται. Οι περιφέρειες πρέπει να είναι κέντρα πάνω από τα νοσοκομεία. Δεν μπορεί να είναι ο ΑΒ σοφός. Γιατί είπα, αυτή η κυβέρνηση κυβερνάει δια διαγγελμάτων και, να προσθέσω, και μια σειρά από επιτροπές σοφών. Mm-hmm. Άρα δηλαδή γεμίσαμε από διαγγέλματα και σοφούς. Δεν κυβερνιέται καμία πολιτεία, καμία πατρίδα χωρίς να είναι συμμέτοχοι οι θεσμοί. Mm-hmm. Υπάρχουν σήμερα θεσμοί και ακούγονται. Είδατε εσείς στην περιφέρεια, παράδειγμα λέω, έγραψα ένα άρθρο μου για την καταστροφή στην Εύρη. Γιατί είναι και η παλιά μου εκλογή, η περιφέρεια ύστερα Ελλάδα. Και αντί να πει η περιφέρεια ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ 24 ώρες δουλεύει και να την εμπιστευτεί η κυβέρνηση να διαθέσει τα χρήματα να κάνει, τι έκανε. Έκανε ένα αρμόδιο υφυπουργό στο κέντρο. Mm-hmm. Πήρε και τον παλιό μου σύντροφο τον Μπένο για να τα έχουμε καλά ότι εδώ και τα έξερε για τα αρμά. Φτιάξαμε μια επιτροπή για να λύσει το πρόβλημα της Εύρης. Είναι σοβαρό. Αυτή η εξουσία. Θα μπορούσε βέβαια κάποιο να πει, συγγνώμη που σα λέω, γιατί την ίδια στιγμή στις δημοσκοπήσεις όμως βλέπουμε ότι προηγείται. Δεν ξέρει πού να πάει ο κόσμος. Εγώ το πιστεύω ότι έτσι είναι οι δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος δεν ξέρει πού να πάει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ανάγκη, mm-hmm. ανάγκη να ξαναεπανιδρυθεί η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, του μέλλοντος όπως λέμε, του ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα που λέω και τονίζω. Όχι τώρα. Εδώ και τρία χρόνια μονολογώντας λέω. Φέρτε το παρκαρισμένο ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο. Mm-hmm. Τώρα
Περάσαν όλοι και διαχείριστηκαν. Κεντρικό πολιτικό ζήτημα η διαχείριση, η ικανότητα διαχείρισης των κρίσεων. Διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ μνημόνιο, πήγε κατά διαβόλου. Mm-hmm. Διαχειρίστηκε και η Νέα Δημοκρατία, κράτησε τις δυνάμεις της. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 χρόνια το μεγαλύτερο διάστημα διαχείρισης, έφυγε από την εξουσία. Άρα δεν είναι καμιά μωρά παρθένα. Ναι, είναι αλλά... οι πάντες προσέξτε, δοκιμασμένοι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ όμως είναι που έχει το ΠΑΣΟΚ γιατί κατήντησε τρισυπόστατη θεότητα και στην τρισυπόστατη θεότητα δεν περπατάει κανένας. Γιατί σκορπίσαμε σαν τα παιδιά του λαού. Γιατί μάθαν πολλά από στελέχη μας να φλερτάρουν μόνο με την καρέκλα και την εξουσία. Δεν είναι ικανή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι παλιοί γραμματείς του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο λαός, οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαν μια παράταξη, και δεν μιλάω για το συναισθηματικό ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ξέρετε κάποιες ηλικίες που λένε θα ζήσω και θα πεθάνω με το ΠΑΣΟΚ. Εμένα το πρόβλημα είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ είναι κατά την άποψή μου το θησαυροφυλάκιο των αξιών. Mm-hmm. Όχι με αυτές τις αξίες και τις στρατηγικές, με καινούριες. Mm-hmm. Τι σημαίνει όμως. Από τη μεταπολίτευση και τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της εξουσίας, είναι μόνο οι θεσμοί του ΠΑΣΟΚ που ζουν. Τίποτα. Μόνο οι θεσμοί του ΠΑΣΟΚ. Ψάξτε. Αποκέντρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, άσχετα τώρα να τις έχουν βάλει σε καταστολή. Σε καταστολή. Κοινωνικές συλλογικές μορφώματα που εκφράζουν επαγγελματικές τάξεις, που εκφράζουν συνδικαλιστικά κτλ. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Άρα η κοινωνική δημοκρατία, άρα αυτό που λέμε δημοκρατικός προγραμματισμός, αξίες τις οποίες υπηρέτησε τον ΠΑΣΟΚ και ασφαλώς για ένα τεράστιο λάθη. Αλλά αυτοί οι θεσμοί υπάρχουν. Το ΕΣΥ που το είχαν να το ιδιωτικοποιήσουν, αυτή τη στιγμή λένε όλοι ζήτω το ΕΣΥ, ευτυχώς που υπάρχει το ΕΣΥ. Ακόμα αυτή είναι... η κουβέντα βέβαια δεν έχει λήξει. Και δεν έχει λήξει, αλλά να σας πω βέβαια, ένας θεσμός τον οποίο τον πολεμούσε. Τον πολεμούσε κυριολεκτικά, ένθεν κατήθεν, και από τη μία συντήρηση τη δεξιά και από τη μία συντήρηση την αριστερά, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή βγάζει παλικάρι. Και αυτή είναι, ακούμε παράδειγμα τον κύριο Πρωθυπουργό, κάθε τόσο να λέει θα δούμε τι θα κάνουμε το υγειονομικό προσωπικό, θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία, δηλαδή θα πεθάνει η μισή Ελλάδα και μετά θα τα φτιάξουμε, ούτε σε προσωπικό περπάτησε. Ούτε να δώσει 5 δεκάρες αυτούς που δουλεύουν 24 ώρα μέσα. Τι έκανε. Άρχισε αυτή τη διαδικασία και το έλεγα πάντοτε με το διαμοιρασμό και την ανικανότητα διαχείρισης να δημιουργήσει το πιο σκληρό αντιεμβολιαστικό κίνημα της Ευρώπης που υπάρχει στην Ελλάδα. Α, θεωρείτε ότι με την πολιτική που ακολούθησε. Ασφαλώς. Γι' αυτό σας είπα ότι κεντρικό ζήτημα, κεντρικό ζήτημα πολιτικό. Και αυτό πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ που έρχεται θα πρέπει το πρώτο να λύσει είναι η ικανότητα διαχείρισης των κρίσεων. Είτε είναι η πανδημία, είτε είναι τα δάνεια 340 δισεκατομμύρια που έχουμε φορτώσει στον ελληνικό λαό και τώρα το έχουμε ξεχάσει. Λέμε ότι σαν να μην υπάρχει. Δεν ασχολείται καλά ακόμα να συζητάει. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί ίσως είναι της επόμενης μέρας πρόβλημα. Λέμε παράδειγμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για το μέλλον της Ευρώπης. Αντί να πούμε ότι για φίλοι για να διασφαλιστεί η άμυνα και ασφάλεια σε αυτό το τόπο, πρέπει να φτιαχτεί Ευρωστρατός. Mm-hmm. Δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός να βγει πολύ καθαρά. Καλό ήταν το πρώτο βήμα με τη Γαλλία, αλλά δεν θα σε σώσει η Γαλλία. Mm-hmm. Δεν θα σε σώσει η Γαλλία. Για να ολοκληρώσετε λίγο τη σκέψη αυτό, όσον αφορά στο. Είχαμε μείνει στο. Αν πάμε πακέτο, είπατε, την επόμενη μέρα. Και η έξι εγώ μαζί, έχω... πιστεύετε ότι μπορεί να σπάσει το δίπολο δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα δηλαδή ποιος θα είναι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ο φόβος και γι' αυτό μιλάς ενότητα. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχε φόβος και ήταν λυμένο το θέμα της ενότητας, mm-hmm. Όπως η ευλογημένη, αν υπάρχει μετά από τα ζωή, η Φόφη έλεγε ενότητα και προοπτική της παράδοξης, γιατί ξέρεις με τα λόγια είναι αυτό που λέω εγώ έπαια πτερόεντα. Mm-hmm. Τα λες και πετάνε. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι στην πράξη. Και η έκκληση νομίζω του κάθε δημοκράτη που θα προσέλθει στην κάλπη είναι ρε παιδιά κρατήστε την ενότητά σας. Εάν θα κρατήσετε την ενότητά σας
όποιες αψιμαχίες, αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις εσωτερικές τώρα, ο ένας το, άλλο, το ένα πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο, έχει κάθε δικαίωμα, δημοκρατία. Να γνωρίζουν όμως ότι είναι πάνω στο ίδιο κλαδί. Να γνωρίζουν ότι είναι πάνω στο ίδιο κλαδί. Έχω πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αν κρατηθεί αυτή η ενότητα, θα έχουμε και μαζικότητα, στην κάλπη, παρά την πανδημία. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει και τον αριθμό των ψηφοφόρων που είχαμε στις προηγούμενες, στις 212.000. Εάν δεν μας, που λέμε επί το λαϊκό, κολώσει τον κόσμο με την πανδημία, γιατί άμα ακούς την ημέρα 120 ευρώς, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλιώς πιστεύω, ναι, θα τους ξεπεράσει. Θα τους ξεπεράσει γιατί δημιουργήθηκε αυτό που λέω εγώ, μεγάλη αντάρα, θόρυβος, πολιτικός. Σταμάτησε πλέον η υπόθεση αυτή να είναι υπόθεση των τυχών του Πασόκ στο μικρό χρόνο. Αυτό γιατί θεωρείται ενδεχομένως λόγω του θανάτου της κυρίας Γεννηματά και της καθόδου του κ. Παπαντρέου στην προεκλογική κούρσα. Και οι δύο παράγοντες. Αυτό που οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Καταρχήν ένα συναισθηματικό κύμα του θανάτου της φόβης συγκλώνησε όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν υπήρχε πολιτική οργάνωση, κοινωνική, η οποία πραγματικά με την όποια κριτική θα μπορούσες να κάνεις τη Φόφη, είναι μια ηρωίδα η οποία πάλεψε με τις αντιλήψεις, τις απόψεις, έφτασε τα πολιτικά της όρια μέχρι και πέφτασε και έπεσε μαχόμενη. Έπεσε μαχόμενη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν πήγε στο κρεβάτι. Έπεσε μαχόμενη. Αυτό είναι σημαντικό. Άρα δημιούργησε ένα τεράστιο συγκινησιακό κλίμα. Ο Παπανδρέου έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός. Ένας πρώην πρωθυπουργός που για μένα, ξέρει, μπορεί ο καθένας να του λέει το Α, Β, μας γυρίσει την ατζέντα πίσω, τι θέλει ο πρωθυπουργός εδώ, έκανα διάφορες συμβαίνεις. Για μένα είναι πολύτιμος. Πολύτιμος, έχει να συνεισφέρει. Τώρα, αν έπρεπε να κατέβει όχι, είναι θέμα δικαίωμα δικό του, θα το κρίνει η βάση από κάτω, αλλά για εμένα είναι χρήσιμη και η έξι. Μπορεί ο καθένας να πει. Δεν θεωρείται δηλαδή υπερβολικό τον αριθμό 6 για ένα κόμμα του 8% να σας πω, από αυτή την άποψη. Δεν μιλάμε για κυβερνών κόμμα. Ακούστε με. Από αυτή την άποψη είπα εγώ ότι οι τέσσερις όπως είχε διαμορφωθεί αρχικά το ψηφοδέλτιο, οι τέσσερις έκφραζαν όλες τις φυλές και τις γενιές του Πασού. Έκφραζαν όλες τις φυλές και τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι ήταν ένας αριθμός που θα μπορούσε να εκπροσωπεί όλες τις απόψεις, τις ενδεχόμενες διαφορετικές αντιλήψεις της εκλογικής βάσης του παλιού κόσμου του Πασόκ, τα κάθε δημοκράτη. Από εκεί και πέρα, όπως γίνανε τα πράγματα και προσθεθήκαν άλλα τα υπόλοιπα άτομα και φτάσαμε στους 6, στους 7 και μετά στους 6, σίγουρα δεν είναι σωστό σε μια παράταξη και έχω την αίσθηση ότι αν δεν ήταν τρισυπόστατο το μόρφωμα, θα ήταν οι λιγότερες. Θα ήταν στις 2-3 το πολύ. Όπως και τώρα δείχνουν τα πράγματα, στο τέλος από ό,τι φαίνεται, χωρίς κανέναν να υποτιμώ, ανάμεσα σε 3 μονομάχους θα απαιχτεί το αποτέλεσμα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα και όχι μόνο τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία για αυτά θα φάνε πόλεμο το τέλος όλες οι εταιρείες. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά μέχρι τότε. Ναι. Γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι ο καλός, ο κακός και άσχημος. Και λέω, αν αυτό το παιχνίδι δεν φύγει από το τραπέζι, και ο πιο καλός τρόπος να φύγει από το τραπέζι είναι να κάτσουν και οι έξι, να κάνουν ένα debate απέναντι στον ελληνικό λαό, όπως νομίζω γιατί θα γίνει αυτή η διαδικασία, να τους ακούσει ο κόσμος με τις διαφορές τους. Αλλά στη δημοκρατία, και αν δεν υπάρχουν συγκρούσεις και διαφορές, το πρόβλημα είναι να μην είναι προσωποπαγής. Άλλο βγήκε ο Κώστας, πόλεμο στον Κώστα. Βγήκε ο Γιάννης, πόλεμο στον Γιάννη. Να μην είναι προσωπικό το θέμα. Γιατί, ναι, δυστυχώς, και να μην δημιουργούνται παρέες οπαδών. Θέλουμε κόσμο και μέλη και δημοκράτες που έχουν σκέψη, που αμφισβητούν όλες τις γενιές. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι η σοφία που έχει να αντλήσει, να αντλήσουν αυτοί οι υποψήφοι αρχικοί, είτε από τη δυναμική της νεολαίας,
που έχουμε ήδη δύο εκπροσώπους που εκφράζουν την ορμή της τα νιάτα. Έχουμε και τη μέση ηλικία, έχουμε και τη μεγάλη ηλικία και τη σοφία. Κάποιοι θεωρούν, ξέρεις μου, εντάξει, εγώ λέω παράδειγμα, ο Παπανδρέου είναι γέρος, είναι μεγάλος. Όταν πρόεδρος της Αμερικής, ας το πούμε, είναι ένας... Δεν το λέω όμως αυτό. Η σοφία και η εμπειρία, εάν δεν αξιοποιείται, εγώ λέω ένα παράδειγμα. Το μεγαλύτερο κοινωνικό σώμα αυτή τη στιγμή ομοιογενές στην Ελλάδα είναι η σταξιούχη. Είναι 2.750.000 κόσμος. Αυτή η σοφία και η εμπειρία την αξιοποιεί η πολιτεία? Όχι. Δεν την αξιοποιεί. Αυτή δηλαδή είναι για να τους παρκάρουμε και να πούμε εσείς είστε εκτός ζωής. Σίγουρα όχι. Έτσι λοιπόν και στην πολιτική ζωή πιστεύω ότι οι ιδέες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι στρατηγικές δεν έχουν ηλικίες. Μπορεί ένας νεαρός να έχει απόψεις συντηρητικές. Μπορεί ένας βαθιά ηλικιωμένος να έχει απόψεις ιδιαίτερα προοδευτικές. Και ξέρετε γιατί θα έρθει. Μετά τα μυαλά και ιδέες. Ασφαλώς. Θα σας πω το εξής τώρα, γιατί έρχομαι πάλι στο δίπολο του αρχικό. Την διακυβέρνηση με μία μικρή ελίτ διαγγελμάτων και σοφών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή όλες οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ακόμα παράδειγμα και το μεροκάματο, το κατώτατο, αντί να το αποφασίσουν οι φορείς μεταξύ τους, αυτό δεν υπάρχει σε δημοκρατία, υπάρχει λέει, μια επιτροπή σοφών και αυτή η επιτροπή σοφών βγάζει αποτέλεσμα. Και αν η επιτροπή σοφών έχει δυνατότητα ο Υπουργός ή όπως ο Πρωθυπουργός, βγάλανε ένα 2% για το 2022 και λέει περιμένετε, στις εκλογές πάμε, μπορεί να αυξήσουμε και αυτό παραπάνω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα σε δημοκρατία που θέλει να σέβεται σε δεσμούς. Άρα η μάχη, απ' την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι σπάει το ΣΥΡΙΖΑ για την ταπεινή μου άποψη. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος ότι ήδη η αποτυχία του ριζοσπαστισμού και της λογικής ότι με ένα άρθρο τελειώνουμε και πάμε στη γη του παραδείσου. Και το δεύτερο ότι όλοι είστε παλιό σύστημα απέναντι, θα πει όλη την κοινωνία, και μάλιστα με τη λογική ότι ή θα μας τελειώσει ή θα σας τελειώσει. Αυτά είναι ολοκληρωτικά πράγματα. Δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Γι' αυτό εννοείται ότι δεν κερδίζει η δημοκρατία. Τώρα όμως έχει γίνει μια, εγώ τη δέχομαι, έχει γίνει μια στροφή. Ποια είναι η στροφή? Προοδευτική συμμαχία. Στην προοδευτική συμμαχία χωράει ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις μπορεί να βάλεις στην προοδευτική συμμαχία. Είναι μια λέξη γενική, αφηρημένη και οι πάντες χωράνε. Εκεί που δεν χωράνε όμως είναι αυτό που λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, στην δημοκρατική διακυβέρνηση. Στη δημοκρατική διακυβέρνηση έχεις διαφάνεια, έχεις λογοκρισία, λογοδοσία και προπάντων έχεις συμμέτοχο το λαό που σε ελέγχει. Όχι μια φορά τα 4 χρόνια. Σε ελέγχει διαρκώς γιατί δουλεύουν οι θεσμοί. Παράδειγμα σήμερα, δεν θέλω να κατηγορήσω τις περιφέρειες. Ή υπάρχουν οι περιφέρειες ή δεν υπάρχουν, δεν αρθρώνεται ο λόγος αναπτυξιακός. Βγήκε πάλι μια επιτροπή σοφών και αυτή η επιτροπή σοφών είπε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρώπη, το Ταμείο Σοφών σας είπε που θα πάνε. Μα αυτά δεν είναι πράγματα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή. Αυτή με συγχωρείς είναι ένα ολιγαρχικό δημοκρατικό μόρφωμα το οποίο δεν βοηθάει την κοινωνία, δεν βοηθάει την πατρίδα. Κλείνοντας τώρα κύριε Αποστολίδη, έτσι τώρα αν θέλετε να μας πείτε μέσα έτσι σε γραμμές που λέμε θα σας πω γιατί σε αυτή τη διαδικασία όπως κάνετε και γνωστό κιόλας και εσείς και χθες στηρίζετε τον Ανδρέα Λουβέρνη σε αυτή τη διαδικασία την κίνημα της αλλαγής. Για 3-4 λόγους τους οποίους ανέφερα. Πέρα από τα πρόσωπα και την ομορφιά τους, κοίταξε κατά πόσο και πού ταιριάζουν οι θέσεις μου, οι πολιτικές μου θέσεις. Εγώ λοιπόν εδώ και 3 χρόνια πάλευα και λέω το πασό δεν μπορεί να είναι παρκαρισμένο. Έρχεται ο Ανδρέας Λοφέρδος και λέει με ανοιχτή κουβέντα, χωρίς μισόλογα κτλ. Λέει το ΠΑΣΟΚ ανασυγκρότησε από την αρχή. Και όχι το ΠΑΣΟΚ τα λείψανα όπως είναι να τα μεταφέρουν αυτές τις τέλος πάντων τα σχόλια γύρω-γύρω.
μια παράταξη που έχει αξίες, αρχές και κάνεις καινούργιες επεξεργασίες και παλεύεις. Λες παράδειγμα στο Μητσοτάκη ότι ξέρεις κύριε, δεν θα κυβερνάς με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θα κυβερνάει και η περιφέρεια, θα κυβερνάνε και οι δεσμοί. Εμείς προχωρήσαμε στην αποκέντρωση των εξουσιών και δεν θα υπάρχει αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα που έχει την επίφαση της δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό, το κεντρικό ζήτημα για μένα. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι λέει ποιες είναι οι συμμαχίες. Μα οι συμμαχίες τις είχε ξεκαθαρίσει το Πασόκ. Mm-hmm. Το Πασόκ πέρασε αυτό το λεγόμενο που λέω εγώ, όχι η αυτόνομη πορεία που υπηφώθη μετά. Mm-hmm. Ο τρίτος δρόμος του Πασόκ. Πορεύτηκε. Ούτε με την κομμουνιστική αριστερά τα βρήκε, ούτε με την άλλη αριστερά τα βρήκε, γιατί δεν θέλανε να έρθουν μαζί όπως έλεγε ο Παπανδρέου και λέει αφού δεν θέλετε εσείς ανηγεσίες, απευθύνομαι στο λαό. Γι' αυτό τον αγκάλιασε και ο λαός να ζει σε αυτή τη διαδικασία. Έρχεται ο Λοπαίος και λέει πολύ καθαρά, ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή ούτε με τη δεξιά, γιατί είναι ιδεολογικός μου αντίπρος και στρατηγικός, ούτε και με τον ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που είναι σήμερα. Και με τους απέναντι τους παλιούς μας συντρόφους, δηλαδή τους είχε χθες καθοδήγηση αρχηγούς μέσα στο κόμμα, και σήμερα είναι από την αντίπερη όρθια, λέει να έρθουμε να συνεργαστούμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι γιατί είναι γενικός και αφηρημένος ο τίτλος της προοδευτικής συμμαχίας. Για μένα η συντήρηση υπάρχει και στη δεξιά πτέρυγα και στην αριστερή. Και από ό,τι είδα αυτή τη στιγμή, σχεδόν και οι έξι υποψήφοι κάνουν τη διάκριση αυτή. Το τρίτο, κατά την άποψή μου, στοιχείο για να μην λέμε μισόλογα. Γίνεται μια προσπάθεια να εκφράσουμε και με τις θέσεις μας, είπα, να μην υπάρχει ο κακός ο καλός. Λένε στον Ανδρέα παράδειγμα. Η Ρετσινιά από πίσω, βέβαια όχι φανερά, αλλά υπάρχει στην κοινωνία από πίσω, είναι ένας δεξιός, παλιός κνήτης, δεξιός, θα μας πάει αύριο στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί που εγώ πιστεύω ότι αυτό που τον κατηγορούν ότι είναι ο δεξιός με την ταμπέλα αυτή και γίνεται μια συζήτηση, είναι ο μόνος πιστεύω και είναι μια σοβαρή, για μένα σοβαρό κριτήριο για να τον στηρίξω, ότι μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό ή ο μόνος το ανάχωμα ενός 60-70% των Πασόκ που κοιτάζουν στο κέντρο. Δηλαδή θα το έλεγα σαν τον άνθρωπο της ρεαλιστικής πολιτικής του κέντρου. Το ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Γιατί αυτό το λέω και γιατί πραγματικά με εκφράζει πολιτικά. Εάν δεις όλη την Ευρώπη, ο Σούλτς, τώρα που μπήκε και μιλάνε όλοι στη σοσιαλδημοκρατία που έρχεται, συνεργάζονταν με την Μέρκελ μέχρι την τελευταία στιγμή. Τι έκανε όμως, γύρισε την πολιτική του στο κέντρο και κέρδισε τους ψήφους και σήμερα αύριο θα είναι καγκελάριος. Ο Μακρόν τι έκανε. Δηλαδή τι λέω, όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, εγώ δεν πουλάω αριστεροσύνη. Και σε αυτούς που πουλάνε αριστεροσύνη, λέω, ας φέρουν ένα παράδειγμα στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα, όχι άλλο παράδειγμα, που αυτή ο ριζοσπαστισμός και η αριστεροσύνη, παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ως κυβερνό κόμμα, πουθενά. Mm-hmm. Έφερε το μνημόνιο όπως έφερε αυτή την παράδειξη. Άρα λοιπόν το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πάμε για δημοκρατική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Ερχόμαστε στο σύνθημα αυτό. Ή τσαλαβουτάμε μέσα στη λεγόμενη προοδευτική συμμαχία που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον ριζοσπαστισμό και την επανάσταση και ήρθε στην προοδευτική διακυβέρνηση, η οποία όμως δεν έχει και ρεαλιστική, εφικτή πραγματικότητα. Mm-hmm. Το κουκουέ λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι ποτέ. Στόχος δεν είναι. Ο στόχος ο κεντρικός, mm-hmm. σας είπα, ο μόνος φορέας επανιδριόμενος mm-hmm. το Πασό. Μπορεί να κόψει την αυτοδυναμία της νέας δημοκρατίας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο λαός και το κόμμα που θα φτιαχτεί, κανένας Χριστοδουλάκης, κανένας Ανδρουλάκης, κανένας Παπανδρέου, κανένας Λοβέρδος δεν θα αποφασίσει πού θα πάει. Mm-hmm. Αυτή είναι δέσμευση όλων, ότι είτε με δημοψηφιστικό τρόπο, είτε μέσα από τις διαδικασίες των οργάνων του συνεδρίου, θα αποφασίσουν πώς θα περπατήσουν στη διακυβέρνηση. Τα άλλα είναι αυτό. Mm-hmm. Λόγια, έπαια, πτερόλια. Τα λέμε για να φύγουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θέλω, κλείνοντας και σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να πω καλή επιτυχία και στους έξι. Mm-hmm. Μία θερμή παράκληση
γιατί και εγώ έχω περάσει αρκετές δεκαετίες σε αυτό το κίνημα, να διατηρήσουν την ενότητα, να σταματήσουν οι προσωπικές διαμάχες, ο καθένας με την επιλογή του, δεν περισσεύει κανένας και θα πρέπει μεθαύριο στην κάλπη να κάνουμε την έκπληξη. Όπως οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία από Τρίτη βρέθηκαν αύριο στην καγκελαρία, αυτή τη ροή, αυτή τη δυναμική, γιατί ξέρετε, όταν εκφράζεται η ενότητα από τους έξι, ας είναι και πολλοί, διαμορφώνεται ένα κύμα. Και ο κόσμος σου λέει ένας στον άλλο, πάμε ρε, ναι, ναι, ναι. Γιατί το τελευταίο που είναι αγαπητό. Δεν πρέπει να είναι η υπόθεση αυτή, υπόθεση εντός των τυχών του κοινά, του κοινά λέω τώρα. Γιατί το Πασό, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, καλούσε από την άκρα αριστερά μέχρι τη δημοκρατική δεξιά, όπως λέγαμε, να έρθουν οι δημοκράτες κάτω από τη μεγάλη αγκαλιά του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Όσοι ξεχνάνε αυτή τη λέξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και αυτό το θησαυροφυλάκιο αξιών, αρχών, πολιτικών, θεσμών που άφησε πίσω, πραγματικά, κατά ταπεινή μου άποψη, μένει αναξιοποίητος ένας θαμμένος θησαυρός, όπως έχω γράψει ένα δίηγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Λιγότερο από μήνες έτσι κι αλλιώς έχει μείνει για τις εκλογές του κινήματος αλλαγής. Θα τα δούμε δηλαδή. Είναι πολλές ημέρες, είναι πολύς πολιτικός χρόνος μπροστά. Σίγουρα, σίγουρα. Ευχαριστούμε και εσάς από τη φίλη του The Caller. Μέχρι την επόμενη συνέντευξη εκπομπή από εμάς. Γεια σας.